like you tryna, like you tryna speed up. Man, shut up now. Hell, it don't wanna smoke. Γεια σας! Είμαστε εδώ με τον Δημήτρη Κουράκο για ένα ακόμα βίντεο που θα σας δείξουμε τεχνολογία εναντίον beauty. Ναι. Και σήμερα έχουμε και τον Πάτρικ. Ο Πάτρικ είναι ο σκύλος που υιοθετήσαμε. Είναι το νέο μέλος της οικογένειάς μας. Εδώ πέρα. Το Black Βελουράκι. Αυτό. Το οποίο δεν ο Πάτρικ Κουράκος. Δεν ξέρω πώς θα το ονομάσουμε επειδή το ψάχνουμε ακόμα. Και μείνετε μέχρι το τέλος γιατί θέλουμε να σας πούμε κάτι σημαντικό. Οπότε πάμε να ξεκινήσουμε. Λοιπόν, ξεκινάμε με το πρώτο υπερτούμπανο και αγαπημένο και δεν ξέρω και εγώ τι. Είναι αυτό εδώ. Είναι αυτό εδώ το πολύ μικρό και τέλειο πράγμα. Η παντονέτα. Η παντονέτα. Λοιπόν, ονομάζεται Apple AirPods. Είναι ακουστικά Bluetooth. Είναι τέλεια. Γενικότερα δεν έχω λόγια για αυτό το πράγμα. Είναι σε αυτήν εδώ την καταπληκτική θηκούλα. Φορτίζει εδώ μέσα. Εγώ στην αρχή νόμιζα ότι ήταν οδοντό. Πώς λέγεται, κλωστή για. Πώς ναι, λέγεται. Παιδιά, στην αρχή μοιάζει για οδοντό. Πώς τη λέγεται, οδοντικό νήμα. Ναι, οδοντικό νήμα. Αυτό. Λοιπόν, είναι πάρα πολύ ωραία. Είναι πάρα πολύ βολικά. Έχει μέσα δύο ακουστικά. Είναι ένα αυτό και το άλλο από εδώ. Δεξί και αριστερό. Είναι σαν να σου έχουν κόψει το καλώδιο και να λες ο βλαμένος βγήκε έξω έτσι χωρίς το καλώδιο και το έχει ξεχάσει μέσα στο αυτί του. Ο ήχος τους είναι απίστευτος. Αναγνωρίζει κατευθείαν το που το βάλω στο αυτί μου, αναγνωρίζει και ενεργοποιείται το ακουστικό και μπορεί να μιλήσω ή να ακούσω μουσική ή οτιδήποτε άλλο. Θεωρώ ότι είναι καταπληκτικό. Δεν έχω κάτι άλλο να πω πραγματικά. Κρατάει πολύ ωραία η μπαταρία του. Μου έχει βγάλει και μία-μιάμιση μέρα. Όχι βέβαια full χρήση. Επιπλέον. Το έχω δοκιμάσει και σε Samsung, στο S8 Plus και δούλεψε μια χαρά. Δεν είναι μόνο της Apple αυτό. Είναι της Apple, αλλά ήθελα να το κάνω δοκιμή γιατί ήθελα να αλλάξω τώρα από iPhone να πάω σε κάτι άλλο. Και ήθελα να το δοκιμάσω να δω ότι τουλάχιστον αξίζει, δεν είναι μια χαρά είμαστε. Και ναι, δούλεψε μια χαρά. Έπλεον, η τιμούλα του είναι λίγο τσιμπημένη. Θα το βρείτε γύρω στα 180 με 200 ευρώ. Εγώ λίγα. Εγώ το πήρα από το Kaiser Shop, το πήρα νομίζω γύρω στα 170-180 αν θυμάμαι καλά. Θεωρώ ότι αξίζει. Όσο και αν φαίνεται τραγικό αυτός ο αριθμός ότι είναι Παναγιά μου 170 ευρώ, αξίζει, θεωρώ ότι είναι πάρα πολύ βολικό. Πάρα πολύ βολικό. Είναι τερματισμένο βολικό. Πραγματικά. Τέλεια, δεν τα έχουμε μετανιώσει ούτε μια στιγμή. Η ποιότητα είναι εξαιρετική. Είναι wow. Αξίζουν πραγματικά, είναι τα μοναδικά της Apple που μπορώ να πω ότι ναι, είναι ακριβά, αλλά αξίζουν μέχρι το τελευταίο ευρώ. Θεωρώ ότι είναι πολύ καλό. Πάμε σε επόμενο. Ξέρεις τι λένε οι Αμερικάνοι. Τι. Να μην βάζεις σκυλιά. Ναι. Και παιδιά, ναι. Σε βίντεο. Γιατί? Γιατί θα σου κλέψει την παράσταση. Αυτή τη στιγμή παίζει κανένας να μην άκουσε τι έλεγες, γιατί πολύ απλά υπάρχει ο Πάτρικ. Κάτι να κάνω, παιδιά. Κάτι να κάνω. Το πρώτο που θέλω να σας δείξω είναι αυτό το σαμπουάν από Lorvain που έχει μέσα κερατίνη. Εντάξει, θα έχετε καταλάβει ότι έχω πάθει λίγο ένα αθισμό με τα σαμπουάν με κερατίνες, γιατί έχω κάνει δεκαπάζ, όπως έχω πει εκατοντάδες φορές, και θέλω κάτι πολύ ντούρο για το μαλλί μου. Αυτό το σαμπουάν λοιπόν, εκτός ότι είναι πολύ αρκετά οικονομικό, είναι και πάρα πολύ καλό. Έχω δει τρομερή διαφορά, το έχεις, ναι, έχεις δει και εσύ. Ναι, ναι, έχω δει και εγώ. Παιδιά, τα μαλλιά μου είναι πάρα πολύ μαλακά, μυρίζει πάρα πολύ ωραία, είναι διαφανές. Όχι. Τα μαλλιά μου το τελευταίο καιρό είχαν λίγο αφυδατωθεί γιατί έβαζα, όπως σας είχα πει, πάρα πολύ. Όχι, όχι, περιμένετε. Την τελευταία περίοδο απλά είχαμε τελειώσει οτιδήποτε silver υπήρχε στην αγορά και είχαμε μπει το μαλλί μας. Αυτό έχει γίνει στην πραγματικότητα. Ωραία. Επειδή το είχα παρακάνει όντως με το silver και το μαλλί μου έχει γίνει στάχη, δεν το σταμάτησα ποτέ. Ποτέ δεν το σταμάτησα. Απλά ακούστε τι έκανα. Έβαζα αυτό εδώ το πράγμα, έβαζα στη μέση μια πολύ μικρούλα ποσότητα silver, έκανα πάρα πολύ αφρό και αυτή τη στιγμή το αποτέλεσμα είναι αυτό, χωρίς να έχω κάνει τίποτα. Αυτό είναι το φυσικό μου δεκαπάζ αυτή τη στιγμή. Αν νομίζω το φυσικό σου μαλλί και θα έλεγα κάτι πέρα. Αυτό το δεν ξέρω, το σαμπουάν μου έχω δει τρομερή διαφορά. Είναι πάρα πολύ μαλακά τα μαλλιά μου, είναι πολύ αρκετά πιο λαμπερά. Μου αρέσει πάρα πολύ. Αυτό το μήνα χρησιμοποιώ αυτό. Προχωρά. Το επόμενο μπορεί να μην είναι τεχνολογία. Μπορεί να είναι κάτι έτσι διαφορετικό. Είναι λίγο μοδάτο. Είναι κάτι εναλλακτικό. Μοδάτο λέω και 30. Εγώ. 30 χρόνια. Αυτά λέω και εγώ 30 χρόνων. Λοιπόν, αυτά εδώ είναι γυαλιά μοιοπία. Αλλά αυτά εδώ είναι γυαλιά ηλίου. Που δεν έχουν τίποτα. Γιατί πολύ απλά κάνει ένα και γίνονται γυαλιά ηλίου. Είναι κάτι wow. Μου άρεσε
αμέσως, με το που το συνειδητοποίησα, λέω τι γαμάτο πράγμα είναι αυτό. Είναι τέλεια, είναι πάρα πολύ καλά. Μπορώ να πω για τα λεφτά του ότι αξίζουν πάρα πολύ, για το λόγο ότι είναι πολύ καλή ποιότητα και το κρύσταλλό του και είναι μια χαρά. 20 ευρώ κάνει. Τα είχα πάρει από τα Mango τα αντρικά. Είναι και πολύ γκατζετάκι. Γι' αυτό τα βάλα στα τεχνολογία σε όλα. Γιατί είναι γκατζετάκι, ρε παιδιά. Είναι γυαλιά ηλίου, κάνει ένα κρακ, γίνεται γυαλιά μοιοπία. Κάνει ένα κρακ, ξαναγίνεται γυαλιά ηλίου. Είναι πάρα πολύ καλό. Μπορείτε να το τσεκάρετε στο site, θα αφήσω από κάτω link. Αυτά. Μήτε πολύ αναλύω κιόλα στα πράγματα. Πάμε, επόμενο. Επόμενο προϊόν που έχω λιώσει τον τελευταίο καιρό είναι το 01 από τα Sephora Liquid Lipstick, το οποίο είναι ένα, όπως βλέπετε, καφεμπεζουλό κατάσταση, το οποίο το φοράω και μόνο του, αλλά και με μολύβι καφέ από κάτω, αλλά και με αυτό, ας πούμε, τώρα εδώ που φοράω, και βάζω στη μέση λίγο από αυτό για να γίνει λίγο όμπρε. Εντάξει, μην το αναλύσω πάρα πολύ, τα ξέρετε τα Sephora Liquid Lipstick, είναι τέλεια, κρατάνε άπειρες ώρες, είναι matte, δεν κολλάνε ποτέ τα χείλια σου, μπουρ μπουρ μπουρ. Τελείωσε, δεν έχω κάτι άλλο να πω. Ωραία, επόμενο. Λοιπόν, και ήρθε η ώρα να μιλήσουμε για κάτι φωτογραφικό. Έναν 28 φακό με το F2. Όταν λέμε F2, για να το λέμε πολύ πιο απλά. Μπλερ, θολούρα από πίσω. Αυτό, με αυτό που τραβάμε αυτή τη στιγμή, είναι αυτό εδώ πέρα, ένα 50 απλά για να μην τον ξυλώνω, να καταλάβετε περίπου σαν διάσταση. Θα το δείξω και όσο κοντινά πώ είναι κανονικά ο 28. Έχει πάρα πολύ γρήγορο το focus. Είναι και για full frame μηχανές, είναι και για crop τη Sony. Μπορώ να πω ότι άξιζε πάρα πολύ για τα λεφτά του, ήταν γύρω στα 350 ευρώ. Εντάξει, για την ποιότητά του και για όλα αυτά, ναι, είναι μια χαρά η τιμή του. Και για full frame μηχανή κιόλας. Τον έχω πάρει το All About Photo, νομίζω, έτσι λέγεται. Και επιπλέον και στο Halloween που γυρίσαμε φέτος, με αυτό το γυρίσαμε. Αυτά που είναι τα δεύτερα πλάνα, είναι το 28. Και νομίζω και το προηγούμενο βίντεο πάλι με τον 28. Και το σημερινό βίντεο με τον 28. Ήθελα να αλλάξουμε λίγο το φακό, να γίνει λίγο πιο καλός ο κεντρικός φακός που έχουμε στη μηχανή. Θεωρώ ότι ήταν η καλύτερη αγορά, ήταν κάτι ωραίο, ήταν κάτι ποιοτικό, ήταν βουλάκι μου, κάτι πάρα πολύ ωραίο. Αυτά. Δεν έχω κάτι άλλο να πω. Επόμενο που έπαθα εγκεφαλικό όταν το είδα αυτό το χρώμα είναι το 034 από Semilac Βερνίκη. Θα σας βάλει εδώ ο Δημήτρης φωτογραφίες που το είχα κάνει ένα μανικιούρ, Παναγία μου. Είναι ένα χρώμα, πώς να το περιγράψω, ματζέντα, μοβ. Κοντινά θα γίνουνε, σίγουρα, για να καταλάβετε λίγο το χρώμα. Είναι αυτό εδώ το πράγμα που αν το δείτε φορεμένο είναι... Δεν μπορώ. Ειδικά με σκόνη που το είχε κάνει. Με τη χόλο σκόνη που είχα κάνει. Ήταν εκπληκτικό. Αυτό εδώ το χρώμα είναι αυτό που με ρωτάτε άπειρες από εσάς. Είναι αυτό που είχα βάλει στη Fos Block τη φωτεινή. Που γυάλιζε μετά λίγο από πάνω. Έβαλα αυτό από κάτω και από πάνω έβαλα το 07 από Semilac. Το Chameleon. Αυτό τις είχα βάλει. Αυτό είχα βάλει και σε μένα. Αυτό το χρώμα το αγαπώ και θέλω να το βάζω συνέχεια. Φανταστείτε, δηλαδή, εγώ που είμαι λίγο άκυρος, μπορώ να πω ότι είναι πάρα πολύ ωραίο. Αλλά... Ο Δημήτρης είχε πάθει περισσότερο σοκ όταν το έβαλα πάνω με αυτό το χρώμα. Ναι, ήταν, πραγματικά ήταν πάρα πολύ ωραίο. Το είχε κάνει και εμένα με γλίτερ, νομίζω. Με χόλο γλίτερ. Ναι, με χόλο γλίτερ. Ήταν εξαιρετικό. Δεν υπήρχε αυτό το πράγμα. Αλλά έρχεται και κάτι την Πέμπτη που θα είναι από τον ουρανό εμπνευσμένο κατευθείαν. Μπαμ, στα νύχια σας. Καλά. Την Πέμπτη θα πάθετε παράκρουση. Αυτό έχω να πω. Το έχει δοκιμάσει και έπαθα ακόμα κι εγώ παράκρουση. Έρχεται ο ουρανός, στα νύχια σας. Λόλ. Αυτά. Επόμενο, τι να το πω τώρα, αγαπημένο, δεν ξέρω. Πολλοί με ρωτάτε αν έχω κάνει κάτι στα δόντια μου και είναι τόσο λευκά. Δεν έχω κάνει τίποτα η κομμύρα, απλά έχω λευκά δόντια. Όμως, τον τελευταίο καιρό χρησιμοποιώ αυτό το πραγματάκι, το οποίο είναι στη Natura. Το οποίο είναι η μαύρη αυτή οδοντόκρεμα της Natura Συμπέρικα. Που μου τα έχει κάνει πιο λευκά από ό,τι ήταν πριν. Μπορώ να πω. Εσύ, Δημήτρη, σ' αρέσει. Λοιπόν, είχαμε πριν από τις Natura μία άλλη. Πώς λεγότανε? Beverly Hills Formula. Okay. Λοιπόν, η προηγούμενη κάτι αισθανόμουν ότι είχε ξεράνει μέσα στο στόμα, ήταν κάτι περίεργο, δεν έκανε αυτό το τέλειο αποτέλεσμα. Αυτή πραγματικά είναι πάρα πολύ καλή. Θεωρώ ότι ήταν από τις καλύτερες που έχουμε δοκιμάσει σε Lefkins και οτιδήποτε άλλο. Ναι. Είναι εξαιρετική. Και άλλη μια απορία. Γιατί τα έχει όλα μαύρα η Natura? Τα αγαπώ που είναι όλα μαύρα. Αυτό δεν το καταλαβαίνω. Τώρα το σκεφτόμουν σήμερα ότι ένα σαπούνι, τι είναι, το μαύρο σαπούνι. Το μαύρο σαπούνι, το αυτό έβγαλε μαύρο. Τα καινούργια με τα ντεμακιγιάζ που είναι μαύρα. Όλα μαύρα. Μαύρο με απλά πλάκωσα. Είναι ένα αρκετά οικονομικό προϊόν, το οποίο μπορείτε να το πάρετε όλοι. Και είναι αυτό που χρησιμοποιώ τον τελευταίο καιρό στα δόντια μου. Αλλά σας ξαναλέω, είμαι έτσι κι αλλιώς. Έχω έτσι και. Αλλά σας το ξαναλέω. Έχω έτσι κι αλλιώς λευκά δόντια από τη φύση μου. Απλά αυτό με βοηθάει να τα κάνω ένα τσικ πιο λευκά.
Ωραία. Αυτά. Αυτό που ξέρω ότι ήταν το κοινό αγαπημένο. Έχετε και ένα δεύτερο κοινό αγαπημένο σε λιγάκι, αλλά πάμε σε επόμενο. Επόμενο υπερτούμπανο πράγμα είναι ένα iPad Pro 10,5 64 Wi-Fi. Και ναι. Πρόσχε, μη σου πέσει αυτό. Και ναι, είναι εξαιρετικό. Και ναι, είναι τα καλύτερα tablet με διαφορά. Δεν ακούω τίποτα. Όλα τα tablet Apple ξέρω ότι αξίζουν τέρμα. Μπορεί να είναι από τα πιο ακριβά τη μοντέλα το iPad Pro, αλλά μπορείτε πλέον να βρείτε από 300 ευρώ. Κάπου εκεί είναι. Πάρα πολύ καλό. Είναι με μια κάμερα τέλεια, 12 MP, μπροστά έχει 7 MP, έχει δαχτυλικό αποτύπωμα. Χρησιμοποιείς τη Apple το πενάκι, ενώ στα πιο φθηνά τη μοντέλα, αυτά που δεν λένε iPad Pro κτλ., δεν μπορεί να χρησιμοποιήσει το πενάκι. Εγώ το είχα έτσι κι αλλιώς από το προηγούμενο και είναι λίγο μεγαλώσει με την οθόνη. Δεν θεωρώ ότι είναι βολικό το 12,9 γιατί το είχα παλιότερα. Θεωρώ ότι αυτό το μέγεθος είναι βολικό, είναι σωστό και είναι πολύ εύχριστο. Από εκεί πέρα, δοκίμασα και το iOS 11. Οκ, πολύ καλό. Προσπαθεί να το κάνει και καλά, λίγο πιο υπολογιστή. Θεωρώ ότι για μένα δεν θα γίνουν ποτέ τα tablet υπολογιστές. Ο υπολογιστής είναι υπολογιστής, το tablet είναι tablet. Είναι μια άλλη υποκατηγορία σαν έξυπνη συσκευή. Η οθόνη εξαιρετική. Η ποιότητα κατασκευής εννοείται τούμπανο. 4 ηχεία γύρω-γύρω. Κρατάει πιο πολύ μπαταρία του. Φορτίζει λίγο πιο γρήγορα από ό,τι έχω παρατηρήσει κιόλα πλέον. Ναι, παιδιά, ο φορτιστής. Να ξέρετε ότι το iPad όταν το κουμπώνεις iPhone φορτίζει μπαμ και γρήγορα και τέλεια και είναι εκπληκτικός. Ξεναχώρηκα για κάτι. Όταν είχα πάρει το iPad το 12,9 το περσινό, είχε τα 2 μέτρα καλώδιο μέσα φόρτιση. Αυτό είχε το 1 μέτρο και πρέπει να έχει το 2 μέτρο. Δεν το είχε. Σε πειράζει. Είναι βολικό το 2 μέτρο. Okay. Λοιπόν, υποτίθεται είναι το μαύρο, δεν είναι μαύρο. Είναι αυτό το γκρι από πίσω που έχουμε. Μπροστά το γυαλί του είναι μαύρο. Να πω την αλήθεια. Θα ήθελα κάποια στιγμή να βγάλει σαν το iPhone 7 Plus ή το iPhone 7 μάλλον. Το Black, το Matte ήταν τέλειο. Δεν το έχει φέρει ακόμα στα iPad. Νομίζω ότι θα σταματήσει και το Matte. Γιατί βγήκαν τα X και τα 8 και όλα αυτά τα συναφή. Αυτά. Δεν έχω κάτι άλλο να πω. Γενικότερα, παιδιά, δεν θέλω να σα το πολύ αναλύω και όλα σα λέω λεπτομέρειες. Λίγα και καλά τι πληροφορίες και προχωράμε. Αυτά. Λοιπόν, έτσι το τέλος, θα πούμε και μια. Δυσάρεστη αλλά με ευχάριστη κατάληξη. Σίγουρα. Λοιπόν, τον Patrick τον εκτίσαμε περίπου πριν από 3 εβδομάδες. Τη δεύτερη-τρίτη μέρα διαγνώστηκε με τύφο. Είχαν πάθει ένα ψηλό πανικό. Καταλήξαμε να επιλέξουμε την κλινική που λέγεται. Καϊλ Φλαράκος. Σωστά. Που είναι στη Δροσιά. Ωραία. Και πραγματικά τους χρωστάμε ένα τεράστιο ευχαριστώ αυτούς τους ανθρώπους γιατί πραγματικά σώσαν το σκυλί. Ήταν με ορούς, ήταν σε ειδικό μέρος έτσι ώστε να μην κολλήσει άλλα σκυλάκια στην κλινική. Η κλινική ήταν μέσα φοβερή, πεντακάθαρη. Οι άνθρωποι που την έχουν είναι υπέροχοι, πραγματικά. Τη βρήκαμε τελείως τυχαία γιατί μία γνωστή μου έχει μανία με το σκύλο της και γυρνάω και της λέω ότι το σκυλί κάνει διάρρεια και με το πες μου πού να τον πάω. Και μου λέει μόνο εκεί πέρα. Και τους μάθαμε και είμαστε, δηλαδή, ευλογάμε τα γένια μας που τους έχουμε μάθει τους ανθρώπους, πραγματικά. Χτύπα ξύλο, αν σας τύχει ποτέ κάτι, πραγματικά εμπιστευτείτε αυτούς τους ανθρώπους εκεί μέσα. Δεν είναι sponsor κάτι, μην ναι, νομίζετε γεωργικά, ότι μας έχουν πληρώσει για να τα πούμε όλα αυτά. Απλά το είχαμε πει ότι γενικότερα αυτά που περάσαμε δεν θέλουν να τα περάσει κάποιος άλλος. Αυτό, και γι' αυτό το λόγο το λέμε κιόλας. Για το λόγο ότι όταν είχε ξεκινήσει η υπόθεση να κάνει ο μικρός διάρρηση και όλα αυτά τα πράγματα, είχαμε πάρει πόση κτηνία, 5. Ναι. 6. Και όλοι μας λέγανε άκυρα πράγματα. Άκυρα πράγματα. Ήταν οι μοναδικοί που μας είπαν ότι θα πρέπει το σκυλί να το δείτε για 2-3 ώρες να μην φάει κάτι. Μετά πρέπει να δούμε αν μήπως έχει πάθει αφυδάτωση και να τον φέρουμε την επόμενη μέρα το πρωί οπωσδήποτε στην κλινική. Και τον πήγαμε στην κλινική ευτυχώς. Το σκυλί τις πρώτες 3 μέρες ήταν χάλια. Εμείς ήμασταν πεπισμένοι ότι θα πεθάνει και γι' αυτό το λόγο δεν τον είχατε δει και στα story και μου στέλνατε πάρα πολύ που είναι ο Πάτρικ, που είναι ο Πάτρικ, που είναι ο Πάτρικ και δεν απάνταγα σε κανέναν γιατί ήμασταν χάλια. Αλλά τώρα είναι πάρα πολύ καλά. Τώρα έχουμε επανέλθει σε όλο το σπίτι. Τα πάντα. Είναι ζωηρός, είναι μια χαρά. Καταφέραμε και το ξεπεράσαμε. Μπορώ να πω ότι την τρίτη μέρα που είναι πιο κρίσιμη με τον τύφο. Ήτανε σε τραγική κατάσταση. Ήταν σε κατάσταση τραγική και λέγαμε ότι εντάξει. Πήγα να πεθάνω. Και πραγματικά θέλω μια συμβουλή να σας δώσω. Από όπου παίρνετε σκυλί. Και το αγοράσετε, δεν το αγοράσετε, δεν με απασχολεί αυτό το πράγμα. Από όπου το παίρνετε αυτό το σκυλί, ακόμα και από σπίτι, γιατί και εμείς από σπίτι το πήραμε το σκυλί. Πάντα να του κάνετε εξετάσεις αίματος για τύφο, να έχει κάνει τα εμβόλια του, να προσέχετε αυτές τις καταστάσεις, γιατί ταλαιπωρείστε και εσείς και σίγουρα και το σκυλί. Δηλαδή, είναι κρίμα τα σκυλάκια να παθαίνουν κάτι τέτοιο από. Παιδιά, είμαστε τυχεροί εμείς ότι το πήγαμε αμέσως, το βρήκαν γιατροί αμέσως και.
γίνανε όλα πολύ γρήγορα και οκ. Okay. Έχουμε ακούσει περιστατικά που να ταλαιπωρείται το σκυλί 1,5 μήνα. Και μετά, και μετά... να το αφήσει κάποια κουσούρια. Ναι, και. Δόξα τω Θεώ, είναι τέλεια. Ναι. Τέλεια αυτή τη στιγμή, αυτού. Αυτά. Επιπλέον, ο τύφος, για να πούμε και κάποια άλλα κομμάτια. Δεν μεταδίδεται σε άνθρωπο, δεν μεταδίδεται σε γάτα, δεν μεταδίδεται σε τίποτα άλλο. Μεταδίδεται μόνο από σκύλο σε σκύλο. Σε τίποτε άλλο. Από την τρίχα ή από τα κόπρανα. Ναι, δεν κολλάει ο άνθρωπος, δεν παθαίνει τίποτα ο άνθρωπος, δεν παθαίνει τίποτα άλλο κατοικίδιο. Πάει μόνο από σκύλο σε σκύλο. Δηλαδή, εάν τύχει ποτέ το σκυλί σας είναι μωρό και πάθει τύφο, μην τρομάξετε και πείτε «Αχ, Παναγία μου, θα το πετάξω στο δρόμο γιατί θα κολλήσω κι εγώ». Καλά, γενικότερα δεν πετάμε τίποτα στο δρόμο. Όταν... Γιατί και... Όταν κάνετε ένα παιδί, όταν ιδιωτείτε ένα παιδί, δεν το πετάτε στο δρόμο γιατί μπορεί να έχει αρρωστήσει, μπορεί να είναι τίποτα άλλο. Είναι παράλογο αυτό το πράγμα. Όπως το ίδιο πράγμα δεν κάνεις σε ένα παιδί, το ίδιο πράγμα δεν κάνεις και σε ένα σκυλί. Δεν έχουν διαφορές, πραγματικά. Δεν είχα ποτέ σκύλο, δεν είχα ποτέ τόσο μεγάλη ευθύνη. Τώρα που την έχω, τώρα που τη ζούμε καθημερινά, καταλαβαίνω όλοι που λένε ότι ο σκύλος με έναν άνθρωπο δεν έχουν διαφορές. Είναι τεράστια ευθύνη, σου αλλάζει τα πάντα. Σου αλλάζει πραγματικά τα πάντα. Και πριν γενικότερα υιοθετήσετε κάποιο σκυλάκι ή πάρετε κάποιο σκυλάκι, να είστε σίγουροι ότι το θέλετε. Όχι γιατί το θέλετε ένα παιδάκι και λέει «Α, κλαίει και να το πάρουμε ένα σκύλο στα Χριστούγεννα, να πάρει κάτι τίποτα άλλο». Το πετάτε επειδή ναι, απλά δεν σας κάνει, δεν μπορεί να πάτε διακοπές. Να ξέρετε ότι θα έχετε 10-15 χρόνια ένα παιδί μέσα στο σπίτι, ναι, που θα θέλει πάντα φροντίδα και πάντα να είστε εκεί γι' αυτό. Πάντα. Και πάντα εκπαίδευση. Πάντα θέλει μια καλή εκπαίδευση και οτιδήποτε άλλο. Είμαστε γεροί, δυνατοί εδώ πέρα, ζωηροί. Βέβαια τρώμε τώρα ανιστάζουμε. Ενιστάζει το παιδί γιατί είναι 12 η ώρα το βράδυ. Ναι. Είμαστε τρελοί εμείς και κάνουμε βίντεο. Αυτό. Αυτά. Αυτά. Πραγματικά ευχαριστούμε πάρα μα πάρα πολύ αυτή την κλινική. Πάρα πολύ. Της χρωστάμε τη ζωή του Πάτρικ. Ναι. Πραγματικά. Και εύχομαι να μην πάθετε ποτέ τίποτα με το κατοικίδιό σας, αλλά αν πάθετε πραγματικά εμπιστευτείτε τους και μία... Πραγματικά μια επίσκεψη με το ζωάκι σας θα σας πείσει εκεί μέσα. Πραγματικά σας μιλάω. Γενικότερα, όπου εμπιστεύετε το ζωάκι σας, να είστε σίγουροι. Αυτό είναι βασικό. Να το ψάχνετε, να ξέρετε ότι εκεί που το εμπιστεύουμε θα είναι σε καλά χέρια και τελειώσει και η υπόθεση. Αυτά. Λοιπόν, αυτό το σημερινό βίντεο μπορεί να σας ψυχοπλακώσαμε λίγο στο τέλος, αλλά το θέλω να το πούμε πιο πολύ. Ναι, θέλαμε πιο πολύ να το πούμε για να ενημερώσουμε και ότι δεν πάμε να πει κάτι. Οκ, okay, ένα σκύλος μπορεί να έχει τύφο, να το ξεπεράσει. Ναι, γιατί πιο πολύ αντικειμενικά μας λέγανε Παναγία μου έχει τύφο και το κομμάτι. Παιδιά, είχαμε ακούσει ακόμα και να κάνουμε ευθανασία. Ναι, γιατί έχει τύφο το σκυλί. Δηλαδή, πώς μπορείς να κάνεις ευθανασία σε ένα πλάσμα πριν το προσπαθήσεις που μέχρι τελική πτώση. Δηλαδή, ευθανασία κάνεις σε πολύ ακραίες περιπτώσεις που το σκυλί ταλαιπωρείται μέχρι. Τι να πω, πονάει, τσιρίζει από τον πόνο. Ναι. Που και εκεί δεν είναι, εγώ δεν είμαι υπέρ. Και φανταστείτε όταν μας το είχαν πει την τρίτη μέρα ότι. Είχε γυρίσει η Σοφία από τη δουλειά μου, είχε πει ότι ξέρεις μάλλον θα το αφήσει κουσούρι και αου και τίποτα άλλο και μπαίνεις και αυτή τη βλακία που κάνουμε όλοι που μπαίνουμε στο ίντερνετ και διαβάζεις τύφος και αρχίζεις να λέει από τι να σου πω, θα γίνει εξωγήινος μέχρι και ότι και εγώ δεν ξέρω τι. Τα έχω διαβάσει ναι, όλα. Γενικότερα μην δει πολύ διαβάζετε αυτά από το ίντερνετ, καλύτερα ρωτήστε έναν γιατρό να τσιγουρευτείτε. Λοιπόν, και όταν διάβαζα έλεγα εντάξει, okay, αν έχει κάποιο πρόβλημα στην καρδιά του, στα πόδια του, ξέρω τι στο καλό μπορεί να έχει, θα το υποστούμε, θα συνεχίσουμε και όλα καλά. Ευτυχώς δεν μας έχει αφήσει τίποτα. Είναι μια χαρά, συνεχίζουμε την πορεία μας. Λοιπόν, αυτό ήταν το βίντεο μας σήμερα. Ελπίζουμε να σας άρεσε. Ήταν πάλι ένα βίντεο τεχνολογίο πιούτο κατάσταση μαζί με Πάτρικ λίγο εδώ μέσα. Θεωρούμε ότι έχουμε ξεκινήσει λίγο να το βιζιλοκαθιερώνουμε αυτό το στυλ βίντεο. Να μας πείτε κιόλας αν σας αρέσει αυτή η στήλη που να λέμε ο Δημήτρης τα δικά του και εγώ τα δικά μου. Γιατί ρε παιδιά, βλέπετε και αγόρια πλέον. Ναι, γιατί υπάρχουν και αγόρια πλέον στο κανάλι. Δεν θέλω, να έχει και κάτι τίσει, ρε παιδί μου, πιο αντρικό. Ναι. Και σκεφτόμαστε κιόλας αυτό το κομμάτι, το βιουτοτεχνολογία, να το εξελίξουμε λιγάκι. Το δούμε τώρα, μπορεί. Θα το δούμε. Ναι. Το ψάχνουμε. Επιπλέον, ετοιμαστείτε γιατί το επόμενο βίντεο στο κανάλι θα είναι. Wow! Θα είναι τούμπανο! Δεν θα υπάρχει κάτι καλύτερο να δείτε για τα νύχια σας. Ετοιμαστείτε. Αυτά. Λοιπόν, ακολουθήστε μας σε Facebook και Instagram. Κάντε μας ένα like στο βίντεο μας άρεσε. Subscribe στο κανάλι. Εννοείται. Καμπανάκι. Να μάρουμε τα καμπανάκια. Έμα ναι. Και εμείς θα πούμε σε ένα επόμενο βίντεο. Μάλλον όχι μαζί. Μόνο την επόμενη ναι, φορά. Γιατί μπορεί να είναι και ο Πάτρικ, δεν ξέρεις. Δεν ξέρεις. Μπορεί να δαγκώνει τα νύχια. Αυτό. Λοιπόν, φιλάκια πολλά. Γεια σας. Bye. Πώς να το πω. Σαμπουάνια. Δεν σε μπορώ. I'd like to love you, mama, love you, mama. Ha! Mama, 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 mama. I'd like to love you, mama.
I'd like to love you, love you.